Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί είναι 7 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Οι κάλπες στο Πασόκ έχουν ανοίξει και πάμε στο πρώτο εκλογικό τμήμα γιατί βρίσκεται εκεί η Θεοδώρα Ζαγανάκου, η συνάδελφός μας. Να την καλημερίσουμε και να δούμε τι γίνεται. Τι έχει εκεί, έχει αρχίσει η ψηφοφορία. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Θεοδώρα. Μας τρελάνε. Βεβαίως, έχουν ανοίξει οι κάλπες. Βρισκόμαστε στο 7ο δημοτικό διαμέρισμα εδώ στην Πανόρμο. Όπως βλέπετε και εσείς, εδώ έχει ξεκινήσει κανονικά η εκλογική διαδικασία. Έχουν προσέλθει οι πρώτοι ψηφοφόροι. Έχουν ανοίξει οι κάλπες. Με θυμίζουμε ότι θα κλείσουν στις 7. Αν υπάρξει κάποιος λόγος, θα υπάρξει κάποια παράταση. Εδώ μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής μπορούν να έρθουν και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Σήμερα υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει ένα αντίτιμο για όσους εγγράφονται σήμερα ως μέλη των 3 ευρώ. Όσοι ψηφίσουν τώρα στον πρώτο γύρο μπορούν να ψηφίσουν και στον δεύτερο. Διαφορετικά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή στον πρώτο και στο δεύτερο ή σε κανέναν. Λογικό είναι. Βλέπουμε λοιπόν είναι όλοι εδώ στις θέσεις τους, καθοδηγούν τους ψηφοφόρους, βέβαια. Βλέπουμε ότι έχει έτσι κίνηση το εκλογικό τμήμα και ο Σαμπελόκηπης που είσαι. Δηλαδή έχουν αρχίσει να δηλαδή ξυπνήσανε από τις 5 το πρωί να πάει ψηφίσουν. Ναι. Αυτό δείχνει, πρόσεξαν, ναι. Είναι ένα ας πούμε πολύ νωρίς βέβαια, πάρα πολύ νωρίς να καταλάβεις. Ναι. Αν έχει ας πούμε από τις 7 η ώρα με το που άνοιξαν οι κάλπες και πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίσει, νομίζω ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή. Λογικό, έτσι φαίνεται. Ή τώρα οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να φύγουν, να πάνε κάπου. Δουλειές όχι, Κυριακάτικα. Εντάξει, κάποιοι είναι στην εκκλησία. Από... Ναι, στην εκκλησία, σωστά. Σε καλά, μετά την εκκλησία μαζεύεται πολύ. Και πάλι όμως αυτό δείχνει ότι. Ναι, ναι, Θεοδωρά. Μπορείς να μιλήσεις με. Μπορείς να μιλήσεις με κάποιον από την Εφορευτική Επιτροπή. Γιατί στο λέω. Διότι ο Δημήτρης εδώ έχει μια σωστή και εύλογη απορία. Αν κάποιος μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής έχει αλλάξει την ταυτότητά του, σε αυτή την περίπτωση τι με γίνεται. Με βάση τον αριθμό ταυτότητας ψηφίζουν ή μόνο με το όνομα. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτάκι να το... Για πάμε, να μας μιλήσει και ο άνθρωπος εκεί που είναι. Άμα θέλει τώρα. Άμα θέλει ρε παιδί μου, ναι, άλλη μόνο. Προς Θεού. Ένα λεπτάκι γιατί τώρα εξυπηρετούν και άμα ψηφίζουν τώρα δεν πρόκειται. Στην επόμενη σύνδεση. Οκ, στην επόμενη σύνδεση. Ρώτα το έτσι για να δούμε. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Θα το ρωτήσω και θα το δούμε και στη συνέχεια. Δηλαδή, κάτσε τώρα, διότι όση ώρα μιλάμε, μπαίνουν και άλλοι μέσα. Ναι. Δηλαδή, δεν ήρθαν 2-3 έτσι. Είναι και άλλοι και περιμένουν, ε. Ναι, υπήρξε αναμονή. Υπάρχουν και 2-3 άτομα που περιμένουν εδώ με την ταυτότητα. 7 ώρα το πρωί. Για να ψηφίσουν. Για να δούμε. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, να πούμε ότι στο πνευματικό κέντρο στην Ακαδημίας 50 θα ψηφίσουν στις 9 ο κύριος Δούκας. Στις 10.30 η κυρία Διαμαντοπούλου, ο Γερουλάνος στις 12, ο κύριος Σιμίτης στις 12 επίσης και ο κύριος Βενιζέλος το μεσημέρι στις 2 η ώρα. Όλοι στο ίδιο εκλογικό τμήμα. Γιατί τους τριμώξαν εκεί πέρα όλοι. Ε, είναι κομβικό το πνευματικό κέντρο. Κάθε φορά που γίνονται εκλογές το χρησιμοποιούν γιατί είναι ένα σημείο το οποίο είναι στο κέντρο και βολεύει. Να πάνε και όλες οι κάμερες εκεί. Να πάνε και όλες οι κάμερες και τα λοιπά. Στις 10 το πρωί η κυρία Γιανακοπούλου θα ψηφίσει στο πρώτο δημοτικό σχολείο Περιστερίου. Ο κύριος Κατρίνης στον Πύργο, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός στην Πάτρα, 11 η ώρα. Και όπως σας είπαμε και νωρίτερα, να το επαναλάβουμε, στις 10 η ώρα μετά από εμάς δηλαδή θα έρθει εδώ ο Σεραφείμ Κοτρώτσος για να κάνει μέχρι τις 12 μια έκτακτη πολιτική εκπομπή με ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ σήμερα. Μόνο να πάει να καλύψει τη Διαμαντοπούλη, το Γερουλάνο, το Σιμίτη και το Βενιζέλο, έκλεισε εκπομπή. Ειδικά άμα αρχίσει και ο Βενιζέλος να μιλάει, κάνει καμιά δήλωση. Θα κάνει μια μακροσχελή δήλωση, η οποία κάτι λέει όμως πάντα. Ο Βενιζέλος... Πάντα λέει, πάντα. Από τους ελάχιστους που είναι to the point. Λοιπόν. Δεν ξέρω, τώρα μπορεί, λέτε, Θεοδωρά. Για ρώτα εκεί πέρα και θα ξανασυνδεθούμε. Ναι, σας ακούω. Εντάξει, ρώτα εκεί πέρα αυτό που είπαμε. Και εάν δηλαδή η ψηφοφορία γίνεται με βάση τον αριθμό της ταυτότητας ή όχι. Ή με το ονοματεπώνυμο μόνο. Ή απλώς μόνο το ονοματεπώνυμο. Λοιπόν. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Η Ανδρονίκη είναι εκεί, μας περιμένει. Ανδρονίκη, είσαι και εσύ σε ένα εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν σήμερα στο ΠΑΣΟΚ. Σε ποιο εκλογικό τμήμα είσαι?
Μάλλον είναι πολλά τα εκλογικά τμήματα. Είμαστε λοιπόν στο εκλογικό κέντρο του Περιπτέρου 6, το οποίο βρίσκεται στη ΔΕΘ. 42 είναι συνολικά τα εκλογικά κέντρα, τα οποία είναι σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης. Εμείς είμαστε μέσα στο περίπτερο, το οποίο, από όσο πιστεύω, είναι και το μεγαλύτερο περίπτερο το οποίο έχουμε. Εντάξει, είναι και στο κέντρο της πόλης, οπότε θα μπορέσει να εξυπηρετήσει και πολύ περισσότερο κόσμο. Mm-hmm. Όπως είπαμε, δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο μέλη. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να ψηφίσει και με φίλοι. Το αντίτιμο του 3 ευρώ. Να σας πω, 111 είναι τα εκλογικά κέντρα. Και φίλοι ακριβώς, 111 τα εκλογικά κέντρα σε όλη την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Μέχρι στιγμής εδώ που βρισκόμαστε δεν έχει έρθει ακόμη κάποιος για να ψηφίσει. Συνεχίζονται κανονικά οι... Ναι, δεν έχει έρθει ακόμη κάποιος, ακόμη τουλάχιστον. Γίνονται και οι τελευταίες ενέργειες. Θα μιλήσουμε τον Όλα είναι. Ελλάδα. Και περιμένουμε λοιπόν και τον κόσμο να έρθει. Και μάλιστα, και δεν ψηφίζουν μόνο, ψηφίζουν τα μέλη, οι φίλοι και οι εχθροί ακόμα. Ίσως ψηφίζουν και από άλλα κόμματα. Όχι ίσως. Γιατί ίσως. Τι ίσως, πλάκα μου κάνει. Οι μεν περιμένουν να πάρει κάποια από ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ από άλλα κόμματα. Άλλοι περιμένουν από την Νέα Δημοκρατία. Άλλοι από άλλους. Όχι, όχι. Άκου να σου πω. Εγώ παρότι. Γιατί το έκανα ρεπορτάζ κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Ότι. Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν έχει υπάρξει από κανένα κόμμα συγκροτημένη εντολή σε μέλη του να πάνε να ψηφίσουν. Όχι. Δηλαδή να πει η Νέα Δημοκρατία σε διαταγμένα, ας το πούμε. Πήγαινε να ψηφίσει, ξέρω εγώ, τον Τάδε ή την Τάδε. Ναι, όχι. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, όχι. Όμως υπάρχουν πυρήνες, άτομα κτλ. Που είναι σε άλλους χώρους και οι οποίοι κάνουν τοπική δουλειά και κουβαλάνε κόσμο. Α, ξέρω δηλαδή εγώ συγκεκριμένο άνθρωπο, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μαζεύει τους δικούς του να πάει να ψηφίσουν κάποιον. Φαντάζομαι ότι την άναδια. Δεν έχει σημασία. Δεν λέω τώρα. Έτσι. Ναι. Ξέρω. Επίσης ξέρω πολλούς που είναι Νέα Δημοκρατία και οι οποίοι λένε θα πάμε ψηφίσουν. Ναι. Για να πάμε ψηφίσουν κάποιον συγκεκριμένο. Αλλά κοίταξε, όχι τη... συγκροτημένα, όχι να έχει πάρει ρηγήληση. Όχι. Δεν υπάρχει όχι. Αυτό. Απλά ξέρει τι γίνεται από τη στιγμή. Εν τω μεταξύ είναι και διαπροσωπικές συνδέσεις. Τώρα... Και είναι και οι φίλοι, δηλαδή ρε παιδί μα, είσαι υποψήφιο. Δεν θα έρχονταν ένα φίλο σου να σε ψηφίσει αν. Στις εθνικές ψηφίες. Αν είμαι σε άλλο κόμμα, ρε εσύ. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι εδώ, δεν διακυβεύεται. Αν είμαι σε άλλο κόμμα, θα ψηφίσω σε άλλο. Δεν είναι εθνικές εκλογές να πεις ότι. Αυτή είναι η μπουρδα τώρα του πακέτου αυτού. Ας πούμε, που ψηφίζουν, πάνε οι Πασόκοι και ψηφίζουν και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω του ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ. Πάνε οι ΣΥΡΙΖΑΙ, ψηφίζουν και στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ. Δηλαδή, για παράδειγμα. Ψηφίζουν... Να σου το πω κάτι. Άνθρωποι που πήγαν και ψήφισαν στις εθνικές στις ευρωεκλογές τον κύριο Λοβέρντο με το κόμμα Δημοκράτες. Ναι. Που προέρχονται κατά βάση από το Πασόκ. Ναι. Αυτοί δεν έχουν γνωριμίες, φιλίες, επαφές. Τον άλλο. Άσε δεν τώρα, δεν λέω για συγγενή κόμματα τώρα. Εδώ μιλάμε για αντιπάλους. Αντίπαλοι, τέλος πάντων. Το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Αντίπαλοι είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ αντίπαλοι είναι τώρα. Θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εκλογές σε λίγο καιρό στο Νόημα. Αλλά δεν μπορεί να πάνε ο Δημοκράτης να ψηφίσουν. Όχι, δεν μπορεί, γιατί θα ψηφίσουν μόνο μέλη. Εκεί ψηφίζουν μόνο μέλη. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι είναι. Συγγνώμη, μόνο μέλη. Ο Κασελάκης χθες δεν τους έλεγε στο βίντεο πηγαίνετε να γραφτείτε τώρα για να ψηφίσετε. Ναι, για να... πηγαίνετε να γραφτείτε τώρα, στο συνέδριο. Μέλη του οργανώσεων. Ναι, για να γίνουν συνέδριοι. Τι πολύ. Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, οκ. Μόλις δεις τον πρώτο. Τσάκωσε τον πρώτο, και φέρ τον στην κάμερα. Ντουφέκισε τον. Ξέρεις τώρα εσύ. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε. Βεβαίως, βεβαίως.